Η πόλη του φωτός, το Παρίσι. Και στο λίδι του Παρισιού, η Paris Saint-Germain. Με έδρα το ιστορικό Parc des Princes, η μεγάλη ομάδα της πόλης τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας και αποτελεί εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό για μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου. Παίκτες όπως ο David Beckham, ο Zlatan Ibrahimovic και εσχάτως ο Gianluigi Buffon επέλεξαν την Παρή και λατρεύτηκαν από τα πλήθη. Μα εμείς εδώ δεν κοιτάμε τη χρυσόσκονη στο πάνω ράφι, ψάχνουμε πιο βαθιά. Όπως κάθε εβδομάδα λοιπόν, έτσι και σήμερα αναζητάμε 5 παλτά. Τα πολλά λόγια όμως είναι φτώχεια. Εσείς λοιπόν ζητήσατε με επιμονή την Παρή και εμείς ερχόμαστε ευθύς με 5 ζεστά παριζιάνικα πανοφόρια. Ανοίξτε λοιπόν τις ντουλάπες σας, φορέστε το μπουφανάκι σας και ελάτε να τα γνωρίσουμε. Σίγουρα δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Παρή το 2011 και την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ομάδας από τους Καταριανούς επενδυτές. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή και πολύ γρήγορα το κλαμπ βρέθηκε στο επίκεντρο. Έπρεπε όμως να βρεθούν οι κατάλληλοι αστέρες ώστε να σχηματιστεί μια ομάδα που θα διεκδικούσε όλα τα τρόπαια και θα πρωταγωνιστούσε. Μία από τις πρώτες μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν με στόχο να θωρακιστεί η άμυνα των Γκιανέριθρων ήταν αυτή του Diego Lugano. Ο Ουρουγουανός αποκτήθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους από την Φενέρμπαχτσε και όλοι ανέμεναν εξαιρετικά πράγματα από αυτόν. Όπως φάνηκε όμως, η αξία του είχε υπερεκτιμηθεί και οι γκάφες άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Lugano είχε παρουσιαστεί παντελώς ανέτοιμος για να υπερασπιστεί την άμυνα της Παρή και καθώς είχαν εμφανιστεί στο προσκήνιο και μια σειρά από τραυματισμοί, γρήγορα έχασε τη θέση του. Σύντομα βρέθηκε να προπονείται με την ομάδα των αναπληρωματικών και τελικά πραγματοποίησε μόλις 12 εμφανίσεις στο πέρασμά του από την ομάδα. Οι υψηλές βλέψεις των νέων ιδιοκτητών για να βασίσουν την άμυνα πάνω του έπεσαν στο νερό και η απογοήτευση ήταν διάχυτη. Έτσι, σιγά σιγά, ο ίδιος, αφού δεν έπαιζε που δεν έπαιζε, αποφάσισε να αράξει και να καθίσει πάνω στο υψηλό του συμβόλαιο μέχρι αυτό να λήξει. Τότε εμφανίστηκε η Μάλαγα, άλλο ένα σωματείο που άνοιγε τότε σε επιχειρηματίες από το Κατάρ και αποφάσισε να βοηθήσει την κατάσταση δίνοντας ένα boost στην καριέρα του στόπερ. Τον Ιανουάριο του 2013 λοιπόν μετακόμισε ως δανεικός στην Ισπανία όπου και πάλι απογοήτευσε τα πλήθη. Με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκε στην οριστική έξοδο από την γαλλική πρωτεύουσα συνεχίζοντας την καριέρα του σε West Brom, Haken, Πορτένιο και Σάο Πάολο. Παρ' όλα αυτά δεν ξαναβρήκε ποτέ τη φόρμα του και τελικά αποφάσισε να αναλάβει ένα διοικητικό ρόλο στη βραζιλιάνικη ομάδα, γίνοντας και επίσημα στη σύνταξη στις αρχές του 2018. Το 2004, άλλος ένας κεντρικός αμυντικός, ο Πορτογάλος Χέλντερ, ήρθε στο Parc des Princes για να μην αφήσει το στίγμα του. Είχε κατορθώσει αρκετά πράγματα, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπενφίκα, αλλά και της Λακορούνια, και κλήθηκε να στελεχώσει την ομάδα του τότε coach Χαλίλοτζιτς. Έπαιξε 16 αγώνες, σκόραρε κιόλας μία φορά εκείνη τη χρονιά, και τελικά ίσως κάποιοι να τον θυμούνται μονάχα για τα ρυψοκίνητα μαρκαρίσματά του και τη βραδυπορία του. Εξαφανίστηκε μέχρι την επόμενη σεζόν και κατέληξε στη Λάρισα, όπου και έκλεισε την καριέρα του. Τώρα, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τον ανακάλυψα πιο πριν το συγκεκριμένο, γιατί κάλλιστα αποτελεί ένα ακόμα παλτό της ΑΕΛ. Όπως και να έχει, σήμερα ο Χέλντερ ασκεί καθήκοντα προπονητή με τελευταίο του σταθμό τη δεύτερη ομάδα της αγαπημένης του Μπενφίκα. Μια μοναδική περίπτωση παίκτη που γνώρισε μια αξιοθαύμαστη πορεία προς την κορυφή. Η πτώση όμως ήταν ανώμαλη και οδυνηρή και το τελευταίο της κεφάλαιο γράφτηκε στο Παρίσι. Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι από την αρχή. Ο Κέσμαν έζησε έναν εφιάλτη τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας, όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα. Αυτό τον ανέδειξε αρχικά σε έναν μαχητή από τους λίγους, λάβοντας στο νεοσύστατο σέρβικο πρωτάθλημα με την Παρτιζάν και στη συνέχεια στα γήπεδα της Ολλανδίας με τη φανέλα της PSV. Μέσα σε 6 χρόνια είχε σκοράρει πάνω από 170 φορές και έτσι ήρθε η μεταγραφή για την Τζέλσι. Εκεί η πίεση και οι προσδοκίες τον οδήγησαν σε κακές βραδιές με λιγοστά γκολ και πολλές κάρτες. Το κοινό της Αγγλίας δεν είχε υπομονή και σύντομα ο Κέσμαν αποτέλεσε παρελθόν. Το πρόβλημα ήταν πως έχασε την αυτοπεποίθησή του, ενώ δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί σε ένα νέο σύστημα όπου θα έπρεπε να συνεργαστεί και να αναδειχθεί ανάμεσα σε διάφορους superstar. Οι παραστάσεις από την Premier League ήταν αρκετές και έτσι αποχώρησε άδοξα το 2005, όντας παρόλα αυτά πρωταθλητής. Ακολούθως, ο Κεσμάν θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα της Ατλέτικο Μαδρίτης και θα παίξει και στην Φενερμπαχτσέ. Στην Ισπανία θα τραυματιστεί σοβαρά, αλλά στην Τουρκία θα αναγεννηθεί και θα κατακτήσει και εκεί το πρωτάθλημα.
μα ποτέ δεν θα κατόρθωνε να γυρίσει πίσω το χρόνο, ώστε να ξαναγίνει εκείνο το σκληροτράχυλο αγόρι που μάτωνε τα δίχτυα και έβαζε 40 τέρματα κάθε χρόνο. Και επιτέλους μπαίνουμε στο ζουμί. Ο Σέρβος, αφού οδήγησε τη Φενέρ στους ημιτελικούς του Champions League το 2008, δόθηκε δανεικός στην Παρί Σεν-Ζερμέν την επόμενη χρονιά. Μα και στο Παρίσι το κοινό δεν θα ανεχόταν τη μετριότητα. Τα γιουχαΐσματα δίνουν και παίρνουν και σε μια στιγμή αγανάκτησης ο Άσος βγάζει τη φανέλα του και την πετάει στο τερέν αποχωρώντας για τα αποδυτήρια. Μόλις είχε γίνει αλλαγή σε ένα μάτς κυπέλου και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Έφαγε τιμωρία για 2 εβδομάδες από το σύλλογο και ύστερα το κοινό τον ξαναγιούχαρε. Στάλθηκε δανεικός στη Zenit και αν και επέστρεψε στη Γαλλία για λίγο καιρό, το συμβόλαιό του τερματίστηκε με κοινή συμφωνία τον Νοέμβριο του 2010. Η καριέρα του σιγά σιγά έπαιρνε τα αλήθεια και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μόλις στα 33 του την επόμενη χρονιά. Τι μας μένει λοιπόν από αυτή την ιστορία? Ο Κέσμαν μάλλον είναι ο ορισμός, ο παίκτης οδηγός που η καριέρα του λάμπει μέχρι που όλες οι ατυχίες πέφτουν μαζί και το ένα συμβάν φέρνει το άλλο. Και δεν κατορθώνει ποτέ να προσαρμοστεί ξανά στο ρόλο του. Δεν έχασε ποτέ την ικανότητά του, όπως αποδείχθηκε από τις ημέρες του στη Φενέρ. Μα η συγκέντρωση και το καθαρό μυαλό είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες του παιχνιδιού. Ποιος ξέρει τι θα βλέπαμε από αυτόν τον παίκτη αν κατόρθωνε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ. Πρωταθλητής της Ligue 1 το 2011 με τη Lille, ο Καμπάιχ επιλέχθηκε και αγοράστηκε από τη Newcastle έναντι 19 εκατομμυρίων λιρών, ώστε να σταθεί δίπλα στην ήδη ταλαντούχα κεντρική γραμμή των πρωτευουσιάνων. Η κίνηση αποδείχθηκε μεγάλο λάθος, καθώς ο Γάλλος διεθνής δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει σάξιος των δοκιμασμένων και επιτυχημένων μπλέσμα του ED Μάρκο Βεράτη και Τιάγκο Μότα. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύς, ενώ από ό,τι δήλωσε αργότερα, κάποιοι συμπαίκτες του δεν τον ήθελαν καν στην ομάδα. Συγκεκριμένα φαίνεται πως ο Τιάγκο Σίλβα και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς εξέφρασαν την αμφισβήτησή τους για τον Καμπάιχ στη διοίκηση της ομάδας. Δεν περίμεναν πως ο Γιωάν θα μπορούσε να σταθεί δίπλα τους και τελικά και ο ίδιος ένιωσε να χάνει τον εαυτό του. Όταν κανείς δεν πιστεύει σε εσένα, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Δεν κράτησε κακία σε κανέναν βέβαια και μετά από 2 χρόνια στο Παρίσι γύρισε στην Αγγλία όπου ξαναβρήκε τη φόρμα του και σήμερα είναι βασικός και αντικατάστατος στην Crystal Palace. Ένας Μαμαντού Ντιαρά στην τιμή ενός Ρωμέν Ρότσι, είπαν κάποιοι χαριτολογώντας. Ο Καμερουνέζος Άσος αποκτήθηκε μετά από προσωπική εισήγηση του Αλέν Κιζάκ, που είχε γίνει μόλις πρόεδρος το καλοκαίρι του 2006. Ο προπονητής Γκίλα Κόμπ, παρόλα αυτά, παραδέχθηκε πως ποτέ του δεν τον είχε δει εν δράση. Αλλά τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους και ο Μπάνινγκ είχε δεθεί με την ομάδα με ένα όμορφο συμβόλαιο 4 ετών. Όσοι περίμεναν ο νεαρός να τους βγει Βιέιρα θα απογοητεύτηκαν νυχτρά, βλέποντάς το να πραγματοποιεί μόλις 3 εμφανίσεις με την φανέλα της Παρί. Τα 4 χρόνια του στο κλαμπ πέρασαν βασανιστικά αργά, συνήθως ήταν τραυματίας ή τριγυρνούσε ως δανεικός ανά τη χώρα. Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Λακόμπα απολύθηκε και ακόμα και ο πρόεδρος και η Ζακ άφησε τη θέση του γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Πάλευε να μην υποβιβαστεί κάθε χρόνο και οι ηγεσίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Το 2010 το συμβόλαιο του midfielder επιτέλους έληξε και εκείνος, θεωρώντας μια χαμένη μακρινή ανάμεση στην περιπέτειά του στη γαλλική πρωτεύουσα, κίνησε για άλλες πολιτείες. Φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπη, της Μέτζ, της Σεντάν και της Σλάβια Σόφιας πριν καταλήξει στην 5η κατηγορία Γαλλίας. Έτσι από φέτος αγωνίζεται στην Κενιόν. Η ζωή στο Παρίσι άλλαξε πολύ από τις μέρες του Κιζάκ και του Μπάνινγκ και από τις σκονισμένες τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος πλέον έχει ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ όλων των εποχών και χρυσοπίκελτους αστέρες, αλλά οι άστοχες μεταγραφικές κινήσεις ποτέ δεν λείπουν και δεν γίνεται ποτέ να λείψουν. Αυτό είναι το άθλημα. Μα η αληθινή ζωή είναι εκτός του γηπέδου, οπότε όλοι θα βρουν κάπου το happy ending τους. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για άλλη μια φορά. Μην ξεχάσετε όπως πάντα να μας γράψετε την άποψή σας και τα δικά σας αγαπημένα παλτά, αλλά και τις ομάδες που θα θέλατε να δείτε στη συνέχεια και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μέχρι το επόμενο βίντεο να ντύνεστε ζεστά. Από όλους εμάς εδώ στα Night Fox Labs, γεια σας.